πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να το κάνουν Πάμε να δούμε τώρα κάποια λαθάκια τα οποία ε, γίνονται Εντάξει, το βασικότερο είναι τα συντακτικά και τα ορθογραφικά λάθη Άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε λάθη και εγώ κάνω λάθη Γι' αυτό θέλει προσοχή όταν γράφουμε ένα δελτίο τύπου Μπορούμε να το τσεκάρουμε, να το διπλοτσεκάρουμε, τριτοτσεκάρουμε Να το βάλουμε σε ορθογράφους Έτσι, να το δώσουμε σε άλλους να το διαβάσουν που εμπιστευόμαστε Και να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστό, γιατί αυτό είναι που θα δημοσιευτεί. Είναι αυτό που θα πάρει ο δημοσιογράφος το μέσο και μέσα από αυτό θα σας εμπιστευτεί ή όχι. Αλλά και αν πούμε ότι δημοσιεύεται γιατί έχουμε πληρώσει, είναι αυτό που θα φτιάξει ή θα χαλάσει την εικόνα σας στο κοινό. Άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άλλο λάθος. Υπάρχει μεγάλη φιλιαρία. Σας είπα πριν, Έξι πραγματάκια πρέπει να απαντήσετε. Δώστε τα στι πρώτε 5 παραγράφου. Φανταστείτε ότι εγώ είμαι ένα δημοσιογράφο, ο οποίο γράφω σε ένα μέσο και έχω λάβει 15 δελτία τύπου, και δεν έχω το χρόνο. Και λίγα είπα τώρα που το σκέφτομαι. Να τα διαβάσω και τα 15. Θα διαβάσω τι πρώτε γραμμέ, και θα, μέσα από αυτέ τι 5 πρώτε γραμμέ θα πρέπει να ξέρω περί τίνο πρόκειται, για να επιλέξω ουσιαστικά αν θα το δημοσιεύσω ή όχι. Προσέξτε τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε ε, Δεν θα πούμε ότι είμαστε υπέροχοι Ότι έχουμε καταπληκτικό προϊόν ή υπηρεσία ε, Μοναδικό, επαναστατικό Αυτά θα τα αφήσουμε να τα πούν οι άλλοι Δεν πρέπει να έχουμε υπερβολή Πρέπει να είμαστε λιτοί και απέριτοι Ποιο, Είπαμε ποιο, τι, που, πότε, γιατί και πώς Αυτά απαντάμε με απλά λόγια Και φυσικά αφήνουμε όλα τα άλλα να τα διαπιστώσουν ε, αυτοί που θα διαβάσουν το δελτίο τύπου. Επίσης, μπαίνουμε λίγο στη θέση του δημοσιογράφου. Δεν θέλουμε να στέλνουμε συνέχεια δελτία τύπου. Ένα ανά 15 μέρες είναι μια καλή συχνότητα έτσι ώστε να μην το σπαμάρουμε στην πληθώρα δελτίων τύπου που μπορεί να περιλαμβάνει. Γιατί μετά απλά δεν θα τα διαβάζει καθόλου τα δελτία τύπου τα οποία του στέλνουμε. Μη στέλνετε διαφημιστικά δελτία τύπου, ναι. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει νόημα να στείλουμε δελτίο τύπου και να πούμε ότι έχουμε εκτόσεις. Έτσι. Δεν έχει νόημα να στείλουμε και να πούμε ότι βγάλαμε ένα καινούριο προϊόν. Έχει νόημα να πούμε αν είναι μια καινοτομία γιατί αυτό το προϊόν είναι κάτι μοναδικό και έρχεται να φέρει μια λύση σε ένα σπουδαίο πρόβλημα. Για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, ότι βρέθηκε, βγήκε το χάπι του COVID, έτσι. Δεν είναι τώρα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όχι να στέλνουμε διαφημιστικά ε, δελτία τύπου. Σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι δεν θα δημοσιεύονται ή για να δημοσιευτούν θα πρέπει να πληρώσω το μέσο με βάση την επισκεψιμότητα ή την αναγνωσιμότητα ή τις προβολές τις οποίες μπορεί να έχει. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε ε, πολύ μέσα φωτογραφίες, βίντεο, link, βίντεο δεν μπορούμε να στείλουμε με mail αλλά ένα link από το κανάλι μας στο youtube μπορούμε να το προσθέσουμε και μάλιστα ε, ουσιαστικά να δημοσιευτεί μαζί με το άρθρο σε ένα ψηφιακό μέσο και να παίρνουμε επιπλέον προβολές και εγγραφές στο κανάλι μας. Αυτά είχα να σας πω. Θέλει προσοχή, είναι σπουδαίο εργαλείο, ξεκινήστε από τώρα την αρθρογραφία, σκεφτείτε έξυπνους τρόπους για να προσεγγίσετε δημοσιογράφους, λύστε τους στα χέρια, δώστε τους θεματολογία, δώστε τους, προϊό... δώστε τους λύσεις και τρόπους μέσα από τα δικά σας προϊόντα, μέσα από τα δικά σας μάτια, μέσα από το δικό σας τρόπο γραφής, έξυπνες ιδέες, να σας εμπιστευτούν και σιγά σιγά χτίστε μία σχέση έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να του στέλνετε και τα δελτία τύπου τα οποία αφορούν επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορούν να σας στηρίξουν και οι ίδιοι σε μία δημοσίευση. Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist. Είμαι εδώ για εσάς για να σας λύσω κάθε σας απορία. Μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και εγώ να σας το απαντήσω είτε ιδιαιτέρως είτε με ένα βιντεάκι και φυσικά μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ στο Spotify, στο Apple Podcast, στο YouTube όπου εσάς σας εξυπηρετεί να με ακούτε και να έχουμε επαφή, σχολιάστε, εκφραστείτε ελεύθερα, σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο podcast βίντεο δεν ξέρω τι θα σας ετοιμάσω. Γεια σας.